Άλλα από τα συστά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα VJ Epi Studio. Όπως είδατε και στον τίτλο, θα κάνουμε ένα ακόμα review, το review 6. Και πιο συγκεκριμένα θα κάνουμε review το Granny. Μέσα σε όλα θα κάνουμε και μια σύγκριση των τριών παιχνιδιών αυτής της σειράς. Πριν όμως αρχίσει το βίντεο, κάντε μια εγγραφή γιατί μου βοηθάει πάρα πολύ, οπότε ας περάσουμε στο intro. Το Grand είναι μια σειρά παιχνιδιών που μέχρι στιγμής έχει 3 parts και την έχει φτιάξει η developer. Μπορείς να το παίξεις Android και iOS, μάλιστα το 1 και το 2 μπορείς να το αγοράσεις με 4€ το καθένα από το Steam και δεν υπάρχει κανένα άλλο παιχνίδι παρόμοιο που υπάρχει στο Steam. Άλλος να παίξει υπολογιστή Ice Cream ή Evil Nun, τότε πρέπει να βάλεις emulator που δεν είναι και τόσο εύκολο καθώς είναι αρκετά βαρύ για κάποιους υπολογιστές. Όσο παίζετε, είσαι κλειδωμένος σε ένα σπίτι και πρέπει να ανοίξεις πόρτες και ντουλάπια, να κάνεις puzzle και διαφορά πράγματα ώστε να δραπετεύσεις. Φυσικά σε κυνηγάει μια χρειά η οποία θα σε σκοτώσει και σε κυνηγάει με το που κάνεις λίγο θόρυβο. Έχεις 5 ζωές και άμα τις ξοδέψεις όλες, τότε... Μπορείς να επιλέξεις και πόσο δύσκολο θα είναι αρχικά, υπάρχει το practice mode όπου η Granny δεν είναι εκεί και το κάνεις για να εξασκηθείς, για να μάθεις που είναι κλειτεργές, που είναι το κουμπί για τέτοια πράγματα. Και βέβαια υπάρχουν ακόμα 4, το easy, το normal, το hard και το extreme. Όσο δυσκολία ανεβαίνει, τόσο μειώνει τη φωτεινότητα και τόσο αυξάνει τη ταχύτητα της Granny. Μάλιστα, αν το βάλεις στο hard ή στο extreme, υπάρχουν και τρύπες στο πάτωμα. Επίσης μπορείς να βάλεις κάποια extra mods ώστε να γίνει λίγο πιο δύσκολο. Το Darker, το Extra Locks και το Nightmare. Στο Nightmare αυτό που γίνεται είναι εκτός από ότι η οθόνη σου γίνεται λίγο πιο κόκκινη και creepy, υπάρχουν διάφορες αράχνες. Δυστυχώς αν το πάρεις από το Steam, τότε αυτά τα mods δεν υπάρχουν στο 1 αλλά μόνο στο 2. Τώρα στο Granny 2 μπορείς να βάλεις και ένα δεύτερο bot, τον Grandpa. Στο 3 ο Grandpa έχει και ένα όπλο που σε πυροβολεί. Φυσικά μπορείς να το πάρεις αν το χτυπήσεις με τη σφεντόνα ή αν το πιέσεις να κοιμάται. Αν το πάρεις τότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εναντίον του. Όμως αν πεθάνεις τότε αυτό σου παίρνει πίσω. Επίσης στο Granny 3 μπορείς να βάλεις και τη Σλεντρίνα, την εγγονή της Granny. Αυτή είναι ένα πνεύμα το οποίο πετάγεται και εσύ πρέπει να στρίψεις το κεφάλι σου γρήγορα ώστε να μην την κοιτάς, γιατί άμα την κοιτάς πολύ θα πεθάνει. Αν όμως βρεις το αρκουδάκι και το βάλεις στην κούνια της, τότε θα εξαφανιστεί και θα σου δώσει ένα πολύ σημαντικό κλειδί σαν δώρο. Πρέπει όμως να είσαι πολύ προσεκτικός όταν το κάνεις, γιατί η Granny θα τσατιστεί και θα αρχίσει να σε κυνηγάει. Εκτός από την Granny, σε κάθε παιχνίδι υπάρχει ένα επιπλέον ζώο, το οποίο υπάρχει και στο practice mode. Στον Granny είναι μια ράχνη. Υπάρχει και ένα κοράκι, όμως αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν υπάρχει ανάγκη να περάσει μπροστά του. Στο 2 υπάρχει άλλη μια ράχνη, ένα στο 3. Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο ένας αλιγάτορας στην Τάφρο, όπου δεν είναι και τόσο δύσκολος. Επίσης το 1 μπορείς να αποδράσεις με την πόρτα και το αμάξι. Στο 2 με την πόρτα, τη βάρκα και το ελικόπτερο, ενώ στο 3 μόνο με την πόρτα. Φυσικά στο 3 θα πούνε και άλλα πράγματα, μην ξεχνάμε πως στο 2 το ελικόπτερο μπήκε κανένα χρόνο αφού βγήκε το παιχνίδι. Και μαζί με το ελικόπτερο το σπίτι μεγάλωσε αρκετά γιατί βγήκανε και άλλοι όροφοι. Πριν τελειώσουμε θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση όμως. Το intro του 3 το θεωρώ χαζό γιατί εσύ πηγαίνεις ευθεία μπροστά στο σπίτι της Granny και πρέπει να είσαι αρκετά βλάκος αν βλέπεις ένα τέτοιο σπίτι να μην το θεωρείς στοιχειωμένο. Και κάπου εδώ τελειώνει το review, οπότε κάντε ένα like άμα σας άρεσε, ένα dislike άμα δεν σας άρεσε, κάντε και μια εγγραφή γιατί μας βοηθάει. Και τώρα αν έχεις κάποιο φίλο που παίζει παρόμοια παιχνίδια κάντε το ένα share, βρείτε μας και στα social, έχουμε Instagram, έχουμε Twitter αλλά και Discord, αλλά για την ώρα γεια σας.